story time. Όταν γνώρισα τον Βασίλη, εκτός από όλα τα προσόντα που είχε, είχε ένα μεγάλο αβαντάζ. Δεν ήξερε να οδηγεί και δεν ήθελε να μάθει. Τρελάθηκα. Είπα, βρήκα τον τέλειο άντρα. Δεν θα με ενοχλεί καθόλου στο αυτοκίνητο και θα κάνω τη γουστάρ. Γιατί ξέρεις, εγώ με τα αυτοκίνητα έχω τρέλα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, περίμενα να γίνω 18 χρονών και να πάρω δίπλωμα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη τρέλα. Όταν πήρα δίπλωμα, εντάξει, αυτό ήταν. Μετά δεν με σταμάταγε κανείς. Κάναμε πολλά ταξίδια, οδηγούσα συνέχεια εγώ. Τέλεια, τέλεια. Δεν επενέβαινε ο Βασίλης, όλα ήταν τέλεια. Μέχρι που κάποια στιγμή ήταν φαντάρος, πήρε άδεια και φύγαμε να πάμε στην Αθήνα για να ψηφίσει. Πήρε την άδεια δηλαδή για να πάμε βόλτα και καλά να ψηφίσει. Βρήκαμε ευκαιρία για άδεια και στο δρόμο, όταν φτάσαμε στο Μαλιακό, εκεί που γινόταν στη Σκοτόστρα σε εκείνο το τμήμα, πριν γίνει διπλός, είχε γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν φτάσουμε εμείς και ήταν μια οικογένεια και βλέπω εγώ τον κόσμο εκεί τρέχαν όλοι, προσπαθούσα να βάλω κι εγώ κάποιον στα μάξι, δεν χωρούσε κανείς γιατί το δικό μου το αυτοκίνητο ήταν μικρό. Και με όλη αυτή την κατάσταση παθαίνω σοκ. Δεν μπορούσα να οδηγήσω για μισή ώρα. Πρώτη φορά μου το είχα πάθει αυτό. Και εκεί την ώρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μεγάλο λάθος να μην ξέρει να οδηγάει ο Βασίλης. Πρέπει να μάθει να οδηγήσει γιατί ταξιδεύαμε πάντα πολύ και αν πάθουμε κάτι τι θα γίνει. Θα μείνουμε στη μέση του πουθενά και δεν θα μπορούμε να φύγουμε. Και έτσι του είπα, Βασίλη, σου επιτρέπω να μάθεις να οδηγήσει. Σκέφτηκα κιόλας ότι αν μείνω έγκυος μπορεί να μην μπορώ να οδηγήσω, μπορεί κάτι να συμβεί, οπότε έπρεπε να μάθει να οδηγεί. Και μετά από λίγο καιρό πήγε, έμαθε να οδηγάει, τράβηξε πάρα πολλά βέβαια μέχρι να μάθει να οδηγάει σωστά, γιατί δεν του το δίνω εγώ τα μάξι, γιατί πώς θα μάθεις αν δεν οδηγείς, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων, μετά από πολύ κόπο έμαθε να οδηγεί. Στην αρχή δεν μπορούσα εγώ, δεν τον εμπιστευόμουν, κρατούσα από εδώ, από εδώ, κρατούσα από εκεί, φώναζα, φρένα, ρεκάνε, τράβηξε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια του έχω εμπιστοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ίντερνετ, επειδή εγώ είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ, από την ώρα που έκανα το e-shop, δηλαδή την τελευταία 7 ετία, έχει γίνει expert στην οδήγηση, γιατί εγώ δεν οδηγάω, είμαι όλη μέρα στο τηλέφωνο, στο τάμπλετ, οπότε τώρα είναι ο προσωπικός μου σοφέρ. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Τι θέλεις εδώ να ήρθε η ώρα μου? Τώρα οδηγάει και πληρώνει τα χρωστούμενα. Οπότε τώρα μας βλέπετε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ, με τις σημειώσεις μου, με τις πελάτες και ο Βασίλης κάνει το σοφέρ μου. Ποιος το περίμενε ότι μετά από τόσα χρόνια θα έχω προσωπικό σοφέρ? Ποιος? Εγώ που είχα τρέλα με το αυτοκίνητο. Όχι ότι δεν οδηγάω, απλώς τα ταξίδια όταν έρχεται ο Βασίλης με βολεύει γιατί κερδίζω χρόνο. Αυτά. Περιμένω και τη γνώμη στο σχόλιο.